Πολλά είναι τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τα λογιστήρια αλλά κυρίω του φορολογούμενου πολίτε. Ο πρόεδρο των λογιστών φοροτεχνικών, Σπύρο Μπέκα, αναφέρθηκε τόσο στη λήξη τη παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορία, όσο και στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανση, όπου δόθηκε παράταση για την προμήθειά του μέχρι το τέλο του μήνα. Πιο συγκεκριμένα, η διορία είναι για να αγοραστεί το πετρέλαιο από όσου δεν πρόλαβαν να το προμηθευτούν έω τι 31 Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, λίγη σήμερα η παράταση για τα τέλη κυκλοφορία και την εμπρόθεσμη πληρωμή του καθώ και για τη δήλωση ακινησία και την κατάθεση των πινακίδων του οχήματο σε φορείε. Τέλο, κλείνει και η πλατφόρμα για την υποβολή ενστάσεων για το κοινωνικό μέρισμα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση και φυσικά μετά από σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών, δικαιούχοι των 700 ευρώ είναι μεταξύ άλλων οικογένειε με 4 παιδιά και άνω με ετήσιο εισόδημα όμω. Έω 20.000 ευρώ, οικογένειε με ένα γονέα μακροχρόνια άνεργο και ετήσιο εισόδημα έω 15.000 ευρώ, οικογένειε με δύο γονεί άνεργου και ετήσιο εισόδημα ω 15.000 ευρώ και οικογένειε με αμαία χωρί οδηματικό ηλικιακό κριτήριο. Ε, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των τελών κυκλοφορία. Ε, μεγάλη προσοχή. Πρέπει αυτό λίγη, δεν υπάρχει άλλη παράταση. Όπω και η εκούσια κινησία των οχημάτων που πρέπει να γίνει είναι μέχρι σήμερα για το 2019. Οπότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Κλείνει σήμερα ε, η πληρωμή των τελών και από αύριο είναι το πρόστιμο το οποίο είναι διπλάσιο του ποσού που αναγράφεται πάνω ε, σαν τέλει κυκλοφορία. Ε, Επίση, δόθηκε παράταση στην αγορά του πετρελο, πετρελαίου θέρμανση που είναι ένα πολύ ε, σημαντικό αυτό. Το λέγαμε όλο αυτόν τον καιρό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ε, όλη η αγορά μέσα σε ένα μήνα. Ε, πρώτον, ήταν ε, πολύ δύσκολο και για ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την αγορά ολόκληρη του πετρελαίου. Και, αλλά και στι πολυκατοικίε που ήταν ένα πολύ τεράστιο ζήτημα. δεν επαρκούσε όλη η ποσότητα για όλα τα διαμερίσματα. Ε, οπότε δόθηκε μια μικρή λύση για αυτή την ε, ιστορία, όπου 31 πρώτου λίγη η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης για όσους έχουν κάνει αίτηση έως τις 20 ε, Δεκεμβρίου του 2019. Επίσης ε, θα αναμένεται η ε, καινούργια ρύθμιση των 24 δόσεων εντός του τριμήνου και 48 δόσεων, είναι ανάλογα με, τον, ε, με την οφειλή αλλά και θα πρέπει να προσέξει ο κόσμο να το πούμε λίγο, να τονίσουμε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ότι ε, καλό είναι να κάνει τη ρύθμιση των 12 δόσεων. Μην περιμένει αυτή τη ρύθμιση για να μην του έρθει κάποιο κατασχητήριο και έχει πρόβλημα και δεσμευτεί ο λογαριασμό του. Οπότε, καλό είναι να κάνουν τη ρύθμιση των 12 δόσεων και όταν βγει η ρύθμιση των 24, μπορούν να αλλάξουν και να επαχθούν στη νέα ρύθμιση. Mm -hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη ρύθμιση, αλλά περιμένουμε να βγει, έτσι. Είναι ε, σχεδόν έτοιμο. Η πλατφόρμα υπολογίζεται περίπου Φεβρουάριο ή Μάρτιο, Είναι μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Ε, και θα βοηθήσει πολύ αυτό, κύριε Πέκα, τον κόσμο. Ε, ε, εντάξει, ε, ε, η βοήθεια θα είναι μικρή, αλλά για, τα, για, τα, ε, για τις οφειλές του 19 που δεν έχουν μπει στη ρύθμιση ε, ε, με το νόμο του 46-11 που αφορούσαν οφειλές μέχρι 31-12 του 2018 θα είναι μια σημαντική βοήθεια να γίνει από 12-24 να μας πείτε λίγο και για το, ε, για το, κοινωνικό μέρισμα που τελειώνει η διαδικασία του αντιστάσεων. Αν ε, ε, βεβαίως το κοινωνικό μέρισμα έχει τελειώσει στις 26 Δεκεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων. Ε, αλλά όλο αυτό το διάστημα έχουν, έχει γίνει, έχουν γίνει κάποια λάθη τα οποία έχουν γίνει με αίτηση ε, στο σύστημα για να μπορεί να δοθεί μια λύση πάνω σε κάποιους οι οποίοι είχαν ενστάσεις. Ε, η ένσταση αυτή λοιπόν λήγει σήμερα. Όσοι, άρα θα πρέπει αυτοί που έχουν κάνει την ένσταση, έχουν υποβάλει την ένσταση ηλεκτρονικά, θα πρέπει σήμερα να μπουν στο σύστημα και να δουν αν όντως δικαιούνται το, το μέρισμα ή όχι.